Χριστίνα, είμαστε εδώ σήμερα μαζί για να γνωρίσουμε στον κόσμο και να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε σκυλιά, αγαπάμε τα ζώα, αλλά εσείς η οργάνωση που έχετε δημιουργήσει, μη κερδοσκοπική οργάνωση, έχει πολλαπλούς στόχους και πολύ πιο σημαντικούς από το να έχω ένα σκύλο στο σπίτι. Ένα από τα πολύ σημαντικά προγράμματα είναι αυτό, δεν θα σου κρύψω, που μου κίνησε περισσότερο την περιέργεια να σας γνωρίσω και να σας ψάξω, αλλά δεν έχει σημασία γιατί έμαθα πολλά περισσότερα. Είναι ότι οι επισκέψεις των σκύλων σε άτομα τα οποία έχουν είτε κινητικά προβλήματα είτε νοητικά προβλήματα και το πώς τα σκυλιά μπορούν να επηρεάσουν αυτούς τους ανθρώπους σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής καθημερινά. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζουμε εμείς σκύλι θεραπευτικής επαφής. Τον σκύλο δεν τον ενδιαφέρει αν ο άνθρωπος που επισκέπτεται είναι κατατονικός, δεν μιλάει, δεν χαμογελάει. Δεν τον ενδιαφέρει αν το παιδί με αυτισμό είναι κλεισμένο στον κόσμο του και δεν αλληλεπιδρά. Αν όμως καταφέρουμε το παιδί αυτό να ακουμπήσει το χεράκι του και να χαϊδέψει το σκύλο ή να τον βουρτσίσει, ο σκύλος χαίρεται και δεν κρίνει. Δεν λέει, αχ, αυτός είναι, ξέρω, ούτε εμφανισιακά. Ναι, ναι, ή δεν με χτένισε καλά, με χτένισε άσχημα. Ναι, ή... δεν τον ενδιαφέρει το σκύλο καθόλου αν, ας πούμε, το παιδί αυτό έχει σύνδρομο Down και τα χαρακτηριστικά του είναι σε σχέση με τα συνήθη χαρακτηριστικά διαφορετικά. Έχουμε έρθει στο σπίτι της Ευαγγελίας για να δείξουμε και στον κόσμο την πραγματικότητα, το πόσο καλό κάνει στην προκειμένη ο Μίκη, στη Μαρία. Είναι ένα μικρό κορίτσι με εγκεφαλική παράλυση. Ο Μίκη έρχεται μια φορά την εβδομάδα. Έρχεται μια φορά την εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα και την επισκέπτεται. Θα μας τα πει και η Ευαγγελία. Θα μας τα πει και η Σεραφίνα που είναι η μαμά του Μίκη. Στην αρχή η Μαρία του γκρίνιζε. Μετά ο Μίκη τη θύμωσε. Μετά η Μαρία ψάρωσε και σταμάτησε να την γκρινιάζει. Και μετά νομίζω κάπου εκεί ισορροπήσαμε. Έχει καταλάβει τι είναι σκυλί. Δηλαδή τώρα από διάφορα σκυλιά που έχει στην γειτονιά, άμα αγαπήσουν, έχει άλλη αντίδραση. Νομίζω ότι ψάχνει το Μίκη, δηλαδή δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει την άλλο σκυλί. Ναι. Νομίζω ότι ψάχνει το Μίκη και όταν είναι έτοιμο να κοιμηθεί το βράδυ, άμα ακούσει γάβγισμα από τους γείτονες, ξυπνάει και ψάχνει το Μίκη. Οπότε νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι ο Μίκη είναι φίλος της και κάποια στιγμή έρχεται αρκετά συχνά. Από το Μίκη. Είναι πολύ πιο ήρεμη τις μέρες που βλέπει το Μίκη και ο ύπνος της είναι πιο ήρεμος και η σύντηση που έχει μετά από το Μίκη είναι πιο ήρεμη. Και η Μαρία είναι πιο χαρούμενη. Είναι αλλιώς να ξέρει ότι έχει παρέα, γιατί η Μαρία δεν έχει παρέα. Δηλαδή, η μαμά πάρε τηλέφωνο, ας πούμε, τη φίλη μου να έρθει να παίξουμε, όπως είναι η αδερφή της. Οπότε είναι καλό να ξέρει ότι έρχεται ο φίλος μου. Είναι τετράποδα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και τη βοήθησε πάρα πολύ και γενικότερα, εκτός από τη διάθεσή της. Δηλαδή, ήταν το μόνο πράγμα που κατάφερε να της κουνήσει τα χέρια, να την κάνει να θέλει να κουνήσει το χέρι της. Ναι, τον χάιδεψε. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που κουνήσε το χέρι της. Και μετά από μερικές εβδομάδες που το έκανε με το Μίκη, άρχισε να ενδιαφέρεται και για πολύ συγκεκριμένα παιχνίδια, να τα κουμπίσει για να ακούσει ήχο. Επειδή δεν βλέπει πολύ καλά, να ακούσει τον ήχο τους. Αλλά πρώτα την έκανε ο Μίκη να θέλει να κουνήσει το χέρι της, να κάνει κάτι με το χέρι της. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Ενεργοποίησε. Και αυτό τώρα που κάνει, που κάθεται εκεί και τρίβει το κεφάλι της πάνω του, μετά θα το σηκώσει πιο εύκολα. Τη βοηθάει όχι μόνο δηλαδή στο ψυχολογικό της το κομμάτι. Τη βοηθάει και σε άλλο. Φαντάζομαι ότι πηγαίνεις και σε άλλους ανθρώπους, έτσι, με τον Μίκη. Με τον Μίκη πηγαίνω σε άλλο ένα κοριτσάκι. Παρατηρήσεις με βάση της εμπειρίας σου, έτσι, όντως τη διαφορά, τη βλέπεις. Ναι. Στο άλλο το κοριτσάκι πηγαίνουμε και περισσότερο χρόνο, δηλαδή έχουμε κλείσει χρόνο. Τον Οκτώβριο κλείσαμε ένα χρόνο, πάμε στον 1,5 τώρα. Έχουμε δει πολύ μεγάλη βελτίωση, δηλαδή και οι γονείς το λένε, που εκείνοι ζουν το παιδί καθημερινά και καταλαβαίνουν βέβαια πολύ καλύτερα. Αλλά ναι, και εκείνη ξεκίνησε να αντιδρά με κίνητρο το Μίκη, δηλαδή τη λέγαμε Αγγελική, χάιδεψε το Μίκη και κούνησε το χέρι της και τον χάιδεψε και προσπαθεί ξανά και ξανά να τον χαϊδέψει.
φαίνεται και η σχέση που έχουν αναπτύξει με τον Μίκη. Δηλαδή το βλέπω και από την πλευρά του Μίκη, το βλέπουμε και εδώ. Ότι έχουν αναπτύξει μια σχέση αυτά τα δύο παιδάκια, και η Μαρία και η Γεωργική. Έχουμε δύο βασικά προγράμματα. Το ένα είναι το λεγόμενο εκστρατή ενημέρωσης. Αυτό αφορά τα σχολεία, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Επισκέπτεστε δηλαδή ως οργάνωση σχολεία, σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Το πρόγραμμα αυτό με πολύ λίγα λόγια είναι πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, γνωριμίας με το σκύλο, το φίλο μας το σκύλο. Πώς μπορούν τα παιδιά να μην τον προκαλέσουν, να μην τον τρομάξουν, να του φέρονται με σεβασμό, μηνύματα για την σημασία της υιοθεσίας και όχι της αγοράς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, πραγματικά. Η ΣΑΠΤ είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση. Εθελοντές υπάρχουν μόνο, μπείτε στον κόπο και στη διαδικασία να το ψάξετε.